πρώτο θέμα. Της παρατήρησης ότι ανακουφίζομαι κάθε φορά που γράφω, έρχεται μια ειρήνη, ας πούμε. Ενώ αυτά που γράφω μπορεί να είναι και ζωφερά, μπορεί να είναι και να μην έχουν συνέπεια στο λόγο μου, να μην ξέρω γιατί τα γράφω, να έχουν μέσα και σκέψεις φόβου, αγωνίας, θυμού, ανάμεικτα πράγματα, χωρίς να είναι οπωσδήποτε καλά, δηλαδή να είναι θετικά. Παρ' όλα αυτά, εγώ την ώρα που τα γράφω και τα έρχομαι σε επαφή μαζί τους και τα καταθέτω στο χαρτί, αισθάνομαι ηρεμία, μια γαλήνη, ας πούμε. Ναι, υπάρχει η λάθος σκέψη, η λάθος πεποίθηση, η λάθος νοοτροπία και σε θεραπευτικούς κύκλους, ότι όταν μόνο σκέφτομαι θετικά, όταν μπορώ και βάλω στην άκρη τους αρνητικούς λογισμούς και έχω μόνο θετικούς, αυτό λειτουργεί θεραπευτικά, σαν αποκλειστική συνταγή. Λες και είναι αποκλειστική συνταγή. Και αυτό φυσικά έχει την αξία του, αλλά έχει την αξία και κάτι άλλο που οι άνθρωποι το έχουν παραγνωρίσει, το ότι δηλαδή η ανθρώπινη ψυχή έχει ανάγκη να έρθει σε επαφή με το σύνολο των εκδοχών της. Θέλει να έρθει η ανθρώπινη ψυχή σε επαφή, σχεδόν όπως δύο εραστές έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, κοιτιούνται στα μάτια, κάνουν σεξ, κάνουν έρωτα. Θέλει να έρθει σε έτσι, τόσο κοντινή επαφή με οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στον ψυχισμό του ανθρώπου. Πολλές φορές λοιπόν το αντιθεραπευτικό είναι η αιμονή της προσωπικότητας να κάνει λογοκρισία ακόμα και στην αυτοπαρατήρηση. Σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης σκέψης η προσωπικότητα κάνει λογοκρισία. Λέει δηλαδή από πριν και από τον προτέρμα ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, αυτό δεν θα το σκεφτείς. Γιατί αν το σκεφτείς θα έχεις τιμωρία. Επειδή η μαμά σου όταν ήσουν μικρός και σκεφτόσουν αυτό και το έλεγες, σου έλεγε ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω μεγαλώσει λοιπόν μια νοοτροπία ότι δεν πρέπει να σκέφτομαι, να οργίζομαι εναντίον ενός ανθρώπου. Δεν πρέπει να έχω θυμό, γιατί αυτό θα φέρει μια τιμωρία. Είτε σε επίπεδο πραγματικό, δηλαδή θα τιμωρηθώ από κάποιον άλλον, είτε τελικά επειδή έχει εσωτερικευτεί η τιμωρία, θα τιμωρώ ίδιο τον εαυτό μου κάθε φορά που είμαι που θυμώνω, ας πούμε, με τον Γιώργο. Δηλαδή, ο Γρηγόρης θύμωσε με τον Γιώργο. Α, ωραία, τώρα λοιπόν πρέπει να αισθάνεται ένοχος για όλη τη διάρκεια της μέρας, επειδή θύμωσε. Με αποτέλεσμα, όχι μόνο να μην καταγράφω τη σκέψη μου και να μην τη μοιράζουμε, αλλά ούτε καν να επιτρέπω στον εαυτό μου να έρθει σε επαφή με ένα κομμάτι που εκ προημίων το, επειδή το θεωρώ ζωφερό, σκοτεινό, μαύρο, το έχω αποκλείσει σιγά σιγά και σταδιακά από τη συνειδητότητά μου. Οπότε όταν κάποιος τώρα, όταν κάποιος έρχεται, επιτρέπεται και μέσω της ψυχοθεραπείας να έρθει σταδιακά σε επαφή με το υλικό αυτό, επιτρέπεται και μάλιστα παροτρύνεται από μένα να έρθει σε επαφή, πάντα λέει κάποιος ότι κοίτασε, νιώθω μια μεγάλη ανακούφιση. Ξαφνικά το είναι μου ηρεμή, αισθάνομαι ότι δεν έχω την ανάγκη να ξεφύγω από κάπου. Ενώ πριν αισθανόμουν ληστής και λαθρέος, σιγά σιγά, επειδή εντάσσω τον ψυχισμό μου στο σύνολό του, στην παρατήρηση της προσωπικότητας, δεν αισθάνεται αποκλεισμένος και άρα αισθάνεται πιο άνετα, πιο χαλαρός. Ενώ πριν, επειδή κάποιος μου θεωρούσε εχθρό και τον απέκλεια, του λέω, δεν θα έρθει σπίτι μου, όχι με τίποτα, ας πούμε. Αλλά μέσα, βαθιά μέσα μου, είχα ενοχές, επειδή δεν μπορώ εγώ τώρα να έχω εχθρό τον αδερφό μου, την αδερφή μου, και να καθίσω στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι και να είμαι πολύ χαρούμενος. Αφού έχω αποκλείσει τον αδερφό και την αδερφή μου από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τους έχω βγάλει έξω. Δεν τους θέλω, δεν θέλω, δεν μιλιόμαστε εδώ και τόσα χρόνια, δεν μιλιόμαστε καν. Και κάθομαι στο τραπέζι και λέω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν νιώθω χαρούμενος. Δεν νιώθω καλά. Και δεν νιώθεις καλά. Αφού όλα εντάξει, τη γαλοπούλα σου την έχεις, το μοσχάρι σου το έχεις, τις σαλάτες σου, τα κρασιά σου, τη γυναίκα σου, το παιδί σου, όλα τα έχεις. Τι γιατί δεν αισθάνεσαι χαρούμενος. Αν δεν το ονομάζεις, δεν μπορείς να ονομάσεις ότι μου λείπει ο αδερφός μου. Δεν μπορείς να το ονομάσεις. Γιατί το έχεις αποκλείσει και αυτό από τη συνειδητότητά σου. Δηλαδή την ίδια επιθυμία σου να συνδεθείς με τον αδερφό σου, τον οποίο τον είστε εχθροί. Τώρα και το θέμα είναι ότι ξαφνικά έρχεται ένας θεραπευτής και σου λέει, κοίταξε κάτι, θα συνομιλήσεις με τον αδερφό σου, τον παίρνεις τηλέφωνο, κάθε μέρα.
Μα τι να του πω, δεν έχω να του πω κάτι. Θα του λες αναγία. Τι κάνεις, πώς είσαι. Πέντε λεπτά θα μιλάτε. Περί ανέμου και εδώ. Και κάνε παρέα με τον αδερφό, κάνε παρέα. Στο τέλος τον καλεί και στο χριστιανό του τραπέζι, στο πασχαλινό τραπέζι και αρχίστε και γίνεστε φίλοι. Και τότε κάθεσαι πια στο τραπέζι και λες, δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ πιο χαρούμενος. Τι άλλαξε άραγε στη ζωή μου. Εκείνο που άλλαξε τη ζωή σου είναι ότι κάποιον τον οποίο τον είχες βγάλει εκτός οικογενειακής σφαίρας, ενώ η βαθιά επιθυμία ήταν να συνδεθείς μαζί του, τον έχεις αποκλείσει από τη ζωή σου. Τώρα που έχει αρθεί αυτός ο αποκλεισμός και είστε όλοι μαζί και πίνετε και τρώτε μαζί, εφραίνεται η καρδιά σου και χαίρεσαι. Αυτή είναι η διαφορά. Κατά αντιστοιχεία, κατά αναλογία λοιπόν, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με τον ανθρώπινο ψυχισμό. Η προσωπικότητα λέει, όχι, εσύ μέσα, εσύ έξω. Κάνει face control όλη την ώρα. Ρε παιδί μου, αλλά κάτσε τώρα όμως, είναι η επιθυμία της ψυχής είναι αυτή να κάνει face control ή όχι. Δεν είναι να γίνουν όλα μέσα μας ένα, δηλαδή να αποδεχτώ αρχικά τον εαυτό μου, να δεχτώ αυτό που είμαι, να αρχίζω να δέχομαι. Το πρώτο θέμα είναι ότι δεν ξέρω ότι έχω αυτή την επιθυμία, που είναι βαθιά επιθυμία μου, να συνδεθώ με όλα τα κομμάτια του εαυτού. Δεν την ξέρω, δεν το μάθανε τους γονείς μου. Εδώ είναι τώρα το έρχονται οι αμαρτίες γονέων παιδεύουν στη τέχνα. Γιατί οι γονείς με μεγαλώσαν, μας μεγαλώσαν όλους με την αίσθηση ότι το καλό πρέπει να είναι αμυγές του κακού και το κακό αμυγές του καλού. Δηλαδή πρέπει να ξεχωρίζουν αυτά. Γίνεσαι αποδεκτός μόνο όταν είσαι καλός. Είσαι αποδεκτός όταν κάνεις σωστές σκέψεις, όταν κάνεις καλές πράξεις, όταν κοιτάς σωστά, όταν φέρεις σωστά, τότε είσαι αγαπητός, τότε είσαι από μένα είσαι αποδεκτός, εντάξει. Λοιπόν, αν όλα αυτά δεν γίνονται, στον βαθμό που δεν γίνονται, δεν είσαι αποδεκτός. Άρα απορρίπτεσαι. Ό,τι απορρίπτεται, φεύγει, γίνεται αποθυμένο, φεύγει από τη συνειδητότητα και πάει στο χρονομπάουλο της ιστορίας και κλείνει. Ναι, αλλά η επιθυμία της ψυχής είναι να είναι σε επαφή με το σύνολο του εαυτού. Δεν της ενδιαφέρει μονομέρεια η διαμερισματοποίηση, τη συχαίνεται τη διαμερισματοποίηση, δεν τη θέλει. Άλλες λοιπόν οι επιταγές της προσωπικότητας, άλλες οι επιθυμίες της ψυχούλας. Η ψυχούλα θέλει άλλα πράγματα. Οπότε, όταν αρχίζουμε σιγά σιγά και επιτρέπουμε σταδιακά μέσω και του ημερολογίου και άλλων πραγμάτων, τα όνειρα, να έρθουν τα όνειρα στο τραπέζι. Δηλαδή, προσκαλώ τα όνειρα, υπάρχουν όνειρα που είναι σκουπίδια, υπάρχουν όνειρα που σου θυμίζουν ένα ξεχασμένο εαυτό. Οπότε όταν προσκαλώ τους πολλούς ξεχασμένους εαυτούς, τους βάζω στο τραπεζάκι, τους λέω ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε παρέα. Εγώ δεν θέλω να ζήσω χωρίς εσάς. Δεν θέλω να ζω χωρίς εσάς. Τότε έρχονται όλοι, σιγά σιγά ένας-ένας. Η στρογγυλή τράπεζα αυγατίζει. Και τότε λοιπόν λες πω ρε παιδί μου, νιώθω μια γαλήνη, μια ηρεμία. Αφού δεν σου λείπει κάποιος, καταρχάς το ζητούμενο είναι να μπορώ να συμπεριλάβω αποκλεισμένους υποεαυτούς. Αυτό είναι το ζητούμενο της ψυχής. Δηλαδή να είμαι λίγο πιο ολόκληρη, σου λέει. Πιο ολόκληρη. Όλοι να κάνουμε παρέα, όλοι μας. Και όταν όλοι είναι αποδεκτοί, τότε δεν χρειάζεται μια επιταγή από κάποιον να μου πει: ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, θα πρέπει να σκέφτεσαι αυτό. Τι να το σκέφτομαι. Εγώ το σκέφτομαι πια αβίαστα, σκέφτομαι το καλό. Γιατί είμαι ειρηνικός, είμαι χαρούμενος, είμαι ήρεμος. Δεν χρειάζομαι τη Μαρία, τον Γιώργο, τον Κώστα να μου πούνε: ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις είναι λάθος. Πρέπει να σκέφτεσαι έτσι. Μα ένας χαρούμενος άνθρωπος το μόνο που κάνει είναι να σκέφτεται σωστά. Ένας ειρηνικός άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει πολλά λάθη. Πολύ σωστά λοιπόν, το πρώτο βασικό που μας μέλημα είναι να θρέψουμε τη βαθύτατη επιθυμία της ψυχής για ενσωμάτωση όλων των κομματιών της. Σε μία ενότητα. Και στο βαθμό που συμβαίνει αυτό, μετά να παρατηρούμε τι συμβαίνει μέσα μας. Καθώς κάνω παρέα με έναν, δύο, τρεις αποκλεισμένους ανθρώπους. Και εκείνοι αισθάνονται καλά. Γιατί σου λέει, κάτσε, κάποιος μας κάνει παρέα, ας πούμε. Και εγώ αισθάνομαι καλά. Και πια το εγώ και το εσύ πάβουν να έχουν πολύ νόημα. Δηλαδή ένας απαρτιωμένος εαυτός πια δεν έχει χρωστούμενα πολλά. Αυτός που χρωστάει πάντα ένα κομμάτι αποδοχής και αγάπης. Μόνο αυτό χρωστάμε, δεν χρωστάμε κάτι άλλο. Βασικά, η μόνη μας εκκρεμότητα είναι ο αυτοαποκλεισμός. Τίποτα άλλο. Γιατί αν αποκλείσω κομμάτι του εαυτού μου, μετά αρχίζω να αποκλείω και κομμάτια του εαυτού μου προβάλλω στους άλλους. Και λέω, ας πούμε, η Μαρία, η γυναίκα μου, δεν με δέχεται εμένα όπως είμαι.
Δεν με δέχεται. Είναι κακιά. Με δυσαρεστεί. Κάτσε να αφήσω τη Μαρία για να βρω μια άλλη. Εκείνο που δεν έχω καταλάβει είναι ότι το δικό μου κομμάτι αυτό απόρριψε, το προβάλλω εγώ πάνω στη Μαρία και μπορεί να το χορηγηθεί και όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε, αν εγώ δεν το καταλάβω αυτό, συνέχεια θα αισθάνομαι τους ανθρώπους ως εχθρούς. Γιατί είμαι πλημμυρισμένος από εσωτερικούς εχθρούς, τους οποίους δεν δέχομαι να τους συναντήσω. Με τίποτα. Δεν μιλιόμαστε. Αφού δεν μιλιέσαι με τον ένα, δεν μιλιέσαι με τον άλλο, δεν μιλιέσαι με τον παράλληλο, είσαι μόνος. Και αφού είσαι μόνος, θα είσαι και εξωτερικά μόνος. Αυτό σημαίνει μόνωση. Μονώνομαι από άλλα πράγματα, από άλλες πλευρές μου, τις οποίες έχω ανάγκη να ενσωματώσω. Αυτό σημαίνει μόνος. Μόνωση. Thank you.